Καλώς ήρθατε σε ένα όλο καινούργιο βίντεο της σειράς του BMW Project, τη σειρά την οποία έχετε λατρέψει και μπορεί λίγο να έχουμε καθυστερήσει. Παρ' όλα αυτά, ετοιμαστείτε για το σημερινό επεισόδιο. Θα σας ξετρελάνει και θα με ξετρελάνει. Σε αυτό το αυτοκίνητο έχουμε ασχοληθεί με το εσωτερικό, αναβαθμίζοντας το τιμόνι, βάζοντας οθόνη με multimedia, κάνοντας πολύ ωραίες λεπτομέρειες στο αυτοκίνητο και γενικά αλλάζοντας όλη την αίσθηση. Έχουμε προσθέσει μικρές αλλά ωραίες αλλαγές στην εμφάνιση όπως καθρέφτες, φημέ, τζάμια, γρίλια, αεροτομή και αλλάξαμε λάστιχα, ζάντες αλλά και βάλαμε σπορτ αναρτήσεις. Όλα αυτά μπορείτε να δείτε φυσικά στην περιγραφή όπου έχω την playlist για να παρακολουθήσετε το project μέχρι στιγμής. Επίσης στην περιγραφή θα βρείτε το e-shop για να αγοράσετε τα καταπληκτικά ρούχα με το BMW Project. Με αυτόν τον τρόπο και παίρνετε ένα καταπληκτικό merch αλλά και στηρίζετε τη συνέχεια αυτού του project για να γίνει ακόμη πιο τούμπαν. Σας ρώτησα στο TikTok μου αν θέλετε να συνεχίσουμε με δύναμη είτε με εμφάνιση. Οι περισσότεροι μου γράψετε δύναμη. Παρένθεση, προφανώς θα κάνουμε και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, για να αναβαθμίσουμε τη δύναμη αυτού του αυτοκινήτου, ήρθα σήμερα στην Race Roms που βρίσκεται δίπλα στο Mediterranean Cosmos και συγκεκριμένα στο Philippos Business Center. Οπότε ήρθα να προγραμματίσουμε αυτό το αυτοκίνητο και να του δώσουμε τη δύναμη που του αξίζει. Να σας συστήσω από εδώ τον Γιώργο. Γεια σας. Γεια σου, Γιώργο. Τι γίνεται? Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός προγραμματιστής, έχει προγραμματίσει τρελά αυτοκίνητα. Προσπαθούμε. Έχει έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, δηλαδή όπως μπορείτε να δείτε, έχω παρκάρει το αυτοκίνητο και αισθάνομαι λες και είμαι στο dream σαλόνι μου. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από πολύ βασικά για κάποιους. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Ο προγραμματισμός συνήθως έχει να κάνει με τα στάδια. Έτσι. Mm-hmm. Συνήθως τα καθημερινά αυτοκίνητά μας κάνουμε πρώτο στάδιο, όπου δεν χρειάζεται να πειράξουμε καθόλου τα περιφερειακά του αυτοκίνητου. Διαβάζουμε τον εγκέφαλο μέσω κάποιου εργαλείου, τροποποιούμε το αρχείο, το ξαναγράφουμε στον εγκέφαλο. Έτσι, το αυτοκίνητο έχει αυξημένη υποδύναμη. Εγώ που ασχολούμαι λίγο με υπολογιστές, θα σας πω ότι το αυτοκίνητο είναι ένας υπολογιστής. Όπως κάνουμε overclock τις κάρτες γραφικών όσο το πιάνετε, κάπως έτσι κάνουμε και στα αυτοκίνητα. Έτσι ξεκίνησε, με overclock. Ναι. Εμείς κοιτάμε να πιάσουμε το maximum της δύναμης χωρίς να επηρεάσουμε τα περιφερειακά. Γι' αυτό και σε κάποια αυτοκίνητα παίρνουν 20 άλογα και κάποια αυτοκίνητα παίρνουν 100. Γιατί έχουν άλλα περιφερειακά. Έχουν τρόπο να τα πιέσει παραπάνω χωρίς να ζορίζει τα περιφερειακά. Κάθε αυτοκίνητο λοιπόν και κάθε κινητήρα είναι διαφορετικά. Μπορεί να έχουμε δύο ίδια αυτοκίνητα, να κάνουμε τις ίδιες δουλειές, το ένα βγάλει άλλη υποδύναμη, το άλλο βγάλει άλλη. Πιο λόγια να 100%. Οκ. Okay. Αυτό είναι κάτι που θα πω ότι θέλω σήμερα, πρωτού κάνουμε ό,τι κάνουμε, πρώτη κίνηση είναι να δούμε αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο. Γιατί στα χαρτιά, οκ, okay, ξέρω πόσα άλογα έχει και όλα αυτά, αλλά πρέπει να το βάλουμε στο δυναμόμετρο για να δούμε όντως πόσα έχει. Και να μετρήσουμε έξω στον δρόμο. Και βασικό, σωστά, πρέπει να μετρήσουμε και έξω στον δρόμο, γιατί θα βάλω εγώ μια παρένθεση από άλλους που έχω ακούσει. Υπάρχουν και δυναμόμετρα, μου το επιβεβαιώνεις κιόλας, που είναι εύκολα, πώς το λένε, πολύ ελαφριά και δίνουν άλογα και είναι άλλα που είναι αισιόδοξα. Πολύ. Ναι, που είναι σφιχτά, ας το πούμε. Αλλά ο δρόμος και τα χιλιόμετρα και ο χρόνος. Δεν λέει ψέματα. Έχω βγει στο δρόμο για να κάνουμε μετρήσεις με Racebox. Θέλουμε να πέσουμε στα 57, 52 και δίνω. Πάμε, 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 πάμε. Έλα. 150. 160, τα πιάσαμε. 60-160 σε 9,9 δευτερόλεπτα, παιδιά. Ωρε, φίλε. Μια ακόμη βασική ερώτηση, γιατί είναι το πρώτο μου αυτοκίνητο που θα κάνω κανονικό έτσι πρόγραμμα, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει σημασία αν είναι turbo αυτοκίνητο, αν είναι ατμόσφαιρα, τι είναι αυτά που περιμένει. Ο κόσμος θεωρεί ότι σε ένα αυτοκίνητο πρέπει να δώσεις καύσιμο για να πάρεις υποδύναμη. Είναι λάθος. Θέλουμε παραπάνω αέρα στο θάλαμο καύσης και όχι παραπάνω καύσιμο. Ο προγραμματισμός ενός ατμοσφαιρικού αυτοκινήτου δεν αποφέρει πολύ μεγάλη υποδύναμη ώστε να δικαιολογεί το κόστος του. Αλλά όταν ο πελάτης ξέρει τι έχει και θέλει να το κάνουμε, φυσικά προγραμματίζουμε και ατμοσφαιρικά. Οκ, okay, αυτό εδώ θα ξανακούσει, γιατί και με το RX8 που έχω, όλοι δηλαδή μου λένε αυτό το πράγμα. Ότι ό,τι και να κάνει το πρόγραμμα, δεν θα πάρει άλογα. Εδώ ευελπιστώ να πάρουμε τα μέγιστα σε ασφαλή πελάτη. Εννοείται, γιατί το σηκώνω και το αυτοκίνητο. Έτσι. Και όταν το αγόρασα, είχα στο νου μου αυτό το potential, ας το πούμε. Και πρώτο ξεκινήσουμε, Γιώργο, θέλω να σου ρωτήσω, τώρα που θα κάνουμε πρόγραμμα στο αυτοκίνητο, τι πρέπει να προσέχουμε παραπάνω, δηλαδή τι ρισκάρει να χαλάσει. Σε αυτό το αυτοκίνητο, αν θα μπορούσε να ζοριστεί κάτι, θα ήταν το σασμάν. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν το σασμάν θα το προγραμματίσουμε ώστε να έχει παραπάνω πίεση στα δισκάκια του, ώστε να κρατάει καλύτερα ντροπή, ώστε να μην υπάρξει καταπώνηση σε όλο το αυτοκίνητο. Ωραία. Τώρα, επειδή ξέρουμε ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα πονάνε λίγο στους πολλαπλασιαστές και στα μπουζί τους, αυτό που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή θα είναι, θα βγάλουμε τους πολλαπλασιαστές και τα μπουζί που έχει πάνω το αυτοκίνητο, θα τους αλλάξουμε με καινούριους, ώστε ο σπινθυρισμός να είναι τέλειος για να μπορέσουμε να βγάλουμε την υποδύναμη που θέλουμε. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τις δουλειές. Από εδώ ο Πέτρος. Να πω κάτι. Όταν ήμουν μικρός ήθελα να σου μοιάσω, να ξέρεις. Αλήθεια.
Τώρα που μεγάλωσα, με φάγαν τα χρόνια. Όσοι έχετε δει τα social media των παιδιών ή όπως είπα, σας αφήνω κάτω στην περιγραφή να τα τσεκάρετε. Τον Πέτρο κυρίως θα βλέπετε, είναι η μασκότ της ομάδας. Δεν είναι μασκότ. Όχι, δεν είσαι μασκότ. Κάνω το αφεντικό με τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ. Πολύ σωστή τοποθέτηση και θα αναλάβει τώρα αυτά που είπαμε, τις αλλαγές, λοιπόν, τα μπουζί του πολλαπλασιαστές. Μπουζί και πολλαπλασιαστές. Εγώ μόλις τελείωσα. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο δυναμόμετρο. Στο οποίο έχω πάρα πολλές απορίες και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι ο μόνος. Ο Άγγελος είμαι σίγουρος δεν αναγνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Πάρα πολύ και από εσάς. Το δυναμόμετρο, λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, είναι μία πλατφόρμα που το αυτοκίνητο ανεβαίνει πάνω και γυρνάμε πάντα στο συγκεκριμένο δυναμόμετρο και τις τέσσερις ρόδες. Μετράμε τα πάντα τετρακίνητα, γιατί τα αυτοκίνητα τα οποία είναι τετρακίνητα και είναι καινούργιας γενιάς έχουν το λεγόμενο torque vectoring, όπου μπορεί το αυτοκίνητο να δώσει ροπή σε όποιον από τους τέσσερις τροχούς θέλει. Αυτό, όταν δεν έχεις δυναμόμετρο που είναι συνδεδεμένα τα μπροστά ράολα με τα πίσω, δεν μπορείς να το μετρήσεις. Κατάλαβα. Μαζί λοιπόν με το δυναμόμετρο χρειαζόμαστε και πάρα πολύ καλό εξαερισμό του δωματίου για να μπορεί το αυτοκίνητο να δουλέψει σωστά. Ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία είναι 500, 600, 1000 άλογα. Έτσι. Και αυτά χρειάζονται. Δηλαδή να παίρνουν αέρα. Όταν λοιπόν το αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο και το χτυπάει ο αέρας με 120 χιλιόμετρα, έχει πάντα μια πολύ μεγάλη ροή αέρα. Τότε όλα καλά. Έχουμε βάλει, όπως βλέπετε, εκείνο το οποίο είναι 1,40x1,40. Δεν είναι καθόλου μικρό, έτσι. Το οποίο αναλαμβάνει να βγάλει όλο το ζεστό αέρα και τα καυσαέρια έξω. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν έχουμε τον εξαερισμό, ο οποίος φέρνει νοπό αέρα στο μπροστά μέρος του αυτοκινήτου, και εδώ θα βάλουμε τον μεγάλο ανεμιστήρα, ο οποίος θα φυσάει το αυτοκίνητο και τα ψυγεία του, ώστε να προσωμιώνουμε τις συνθήκες του δρόμου. Οπότε θέλω να μας πεις τώρα ποια είναι η διαδικασία. Το δυναμόμετρο μας ζητάει τι κινητήρας είναι, τι σασμάν έχει, τι διάσταση ζάντες έχει, τι διάσταση λάστιχα έχει. Είναι το F22 του 2014 με τα 184 άλογα, αν δεν κάνω λάθος, και το δίλητρο. Το μόνο που θα χρειαστεί να σετάρουμε έξτρα είναι η διαστάση των ελαστικών, όπου επειδή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ασύμμετρα λάστιχα, πρέπει να βάλουμε ότι κινούμε δύο λάστιχα στο μπροστά άξονα διαστάσεις και πίσω τις άλλες διαστάσεις. Ωραία, έχουμε σετάρω τα στοιχεία, πάμε να φορτώσουμε τα μάξι. Βάλω το δύσκολο κομμάτι εγώ γενικά, της ασφάλειας. Το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο ταλαιπωρία το δέσιμο για εμένα, αλλά είναι πιο ασφαλές. Οτιδήποτε αυτοκίνητο μέχρι και 2000 άλογα μετράμε μέχρι 400 κιλά ροπής. Δέρμα από τα ψαλίδια, δεν υπάρχει περίπτωση να σπινιάρει αυτοκίνητο. Όπως βλέπεις, Άγγελε, και λυπή, έχω δέσει κάτω από τα ψαλίδια, δεν το έχω σφίξει ακόμα, γιατί με αυτόν εδώ τον ημάντα, τον οποίο θα τον δέσω εδώ πέρα πίσω, για να κρατήσει το αμάξι λίγο πάνω στα ράουλα ή πίσω ρόδες. Βάλω μέσα το Γιώργο και θα πάμε να το ισιώσουμε τα μάξι έναν ακριβώς στην ευθεία πάνω στα ράουλα. Το πάει, πάει, πού πάει. Σοβαρά, απλά στρίβει το τιμόνι και κουνιέται όλα τα μάξι παράλληλα πάνω, δες. Πρώτη φορά βλέπω αμάξι να στρίβει με τις ρόδες ευθεία. Απλά μετατοπίζεται. What kind of sorcery is that? Και τώρα αφού το φέραμε στην ευθεία, συνεχίζω και το δέσιμο μπροστά και είμαστε έτοιμοι για φασαρία. Αν είναι ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο, βασιζόμαστε σε αυτούς εδώ τώρα τους σημάντες. Όπως θα δείτε, το δυναμόμετρο έχει δύο τεράστια φρένα μπρος και πίσω σε κάθε άξονα, με αποτέλεσμα η μέτρηση μας να είναι εξαιρετικά ασφαλή. Συν τις άλλες, θα έχουμε 100% προσομοίωση του δρόμου. Εντάξει, πότε θα έχω τέτοιο πρόβλημα, υποθέτω, αλλά καλό είναι να το ξέρουμε ότι υπάρχει. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τώρα είναι το blower, όπως είπες, που θα φυσάει αέρα. Ανεμιστήρα, έτσι. Ανεμιστήρα για αστεία. Σεσουάρ. Dyno Blowing System. Έχουμε σετάρει το project στο controller, οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να μετρήσουμε. Πάμε. Εδώ μέσα στο δυναμόμετρο. Κάτσε, αυτό είναι μια εικόνα την οποία ήθελα χρόνια. Δεν θα πω και λέω πώς είναι να τρέχεις χωρίς να φοβάσαι. Τώρα θα το καταλάβεις. Χωρίς να φοβάσαι, μην γίνει τίποτα. Πάμε. Ωραία. Εσύ, Άγγελε, θα κρατάς λίγο απόσταση, εντάξει. Να φορέσω ζώνη, ναι. Αν βάλε ζώνη για σιγουριά. Πάμε να ανακαλύψουμε αν μας τα λέει καλά η BMW. Ξεκίνησε να ρουφάει. Ξεκίνησε. Sport Plus. Sport Plus, βγαλμένο το αντισπιν. Και πάμε να ρυθμίσουμε τώρα λίγο. Oh. Καζόνι τώρα, καζόνι. Καζόνι και είμαστε στο ίδιο σημείο. Έχουμε σετάρει τα πάντα, ανοίγουμε τον μπροστά ανεμιστήρα. Είμαι έτοιμος. Έχει αλλάξει πλέον η θερμοκρασία και το νιώθεις και μπροστά ότι φυσάει. Τώρα καζόνι, καζόνι. Δεν κάνω τίποτα. Τον ανεμιστήρα. Αυτόν τον αέρα, ναι, νιώθω τον αέρα που είναι τα μάξι. Πάμε να μετρήσουμε. Πάμε, το πάμε στο 0. 1500 στροφές μέχρι το τέρμα. Οκ. Καζόνι με τώρα. Νιώθω τα τζι. Τώρα χαμηλώνω τους ανεμιστήρες. Στο κινητό είναι 250 άλογα. Τι είναι? 250 άλογα. Τι είναι αυτό το κινητό? 250 είναι. Γι' αυτό έκανες τόσο καλό χρόνο. Μάμα, όχι, δεν είναι μάμα.
Τι λες ρε. Έχει 250 άλογα με 38 κιλά ροπή. Τι λες. Δηλαδή εγώ που βγαίνω και διαλαλώ είναι 180 άλογα. Ποντικός. Και το συγκρίνω με τα RX8 και λέω αυτό τραβάει λίγο καλύτερα από τα RX8. Ποντικός. Περίμενε παιδιά γιατί τώρα αυτό... Σοβαρότερο. Το είδαμε τελείως η διαδικασία αυτή, είδες ότι είναι τόσο άλογα. Είμαι 99% σίγουρος ότι το αυτοκίνητο είναι 250 άλογα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 184 προγραμματισμένο ή αν είναι 245 και θα το κάνουμε λίγο ακόμα. Διάλειμμα για φαγητό λοιπόν. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Θέλω να χαρώ, αλλά και απ' την άλλη που ήθελα να το ανεβάσω άλογα. Άμα μου το έχουν τερματισμένο από πριν, εγώ τι θα κάνω. Είναι σαν μου πήραν το παιχνίδι τώρα. Αλλά το παιχνίδι τελικά που μου δώσανε είναι καλύτερο από αυτό που νόμιζα ότι πήρα. Το πιάνει τώρα, Άγγελ, τι έχω. Το ίδιο τίποτα. Σαν μου πει, άρε πάνω, δεν το κατάλαβε. Πού αν το καταλάβω, ρε παιδιά, sorry κιόλα. Αν έβαζα καμιά κόντρα, κανένα πάτημα, θα μου λέγανε πάνω είσαι ποντικό. Αλλά δεν βάζω και πού να το καταλάβω. Βέβαια είχα οδηγήσει ένα μπεβένο φίλου μου και πήρε 200 άλογα και του λέω, φιλέ, το δικό μου τραβάει περισσότερο και είναι 180. Έπρεπε να είχα ψηλιαστεί κάτι, αλλά είμαι κι εγώ αφελή. Μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει είναι να συνδεθούμε κατευθείαν πάνω στον εγκέφαλο. Τώρα θα είμαστε 100% σίγουροι αν το αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερης υποδύναμης αλλά εργοστασιακό ή 184 προγραμματισμένο. Σου έχει τύχει να έχει έρθει αυτοκίνητο το οποίο να μην ξέρει κάποιος τι είναι προγραμματισμένο, ας πούμε, και εσύ να το ανακαλύψει τον υστέρο. Δηλαδή είναι κάτι συνηθισμένο ή τώρα αυτό που ζούμε είναι το σπάνιο, ξέρω εγώ. Μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Αυτό που δεν μου συμβαίνει, που μου συμβαίνει τώρα σε αυτή την κατάσταση, είναι ότι πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη υποδύναμη αλλά εργοστασιακό. Συμμουτέρε. Ναι. Θα λύσουμε το μυστήριο. Σήμερα το αμάξι μου απ' έξω και ένα 100 άτομα. Νιώθω έτσι την καρδιά μου κάνει. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι θα με χαλάσει αν είναι προγραμματισμένο. Απλά είναι ότι νιώθω λίγο εξαπατημένο. Αυτό νιώθουν όλοι. Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε ρεύμα στον εγκέφαλο εξωτερικά. Θα μπορέσουμε από το λάπτοπ να διαβάσουμε την πραγματική χαρτογράφηση που έχει μέσα ο εγκέφαλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί. Τέλος τα ψέματα. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Τέρμα τα ψέματα. Ωραία. Έκανε μπλιμ. Παίρνουμε το λάπτοπ και ερχόμαστε εδώ. Θέλει δύο λεπτάκια αυτή η διαδικασία. Αν δούμε 100% επάνω, σημαίνει ότι είναι original. Αν δούμε ότι δεν είναι 100%, σημαίνει ότι είναι προγραμματισμένο. Θα συγκρίνει δηλαδή τη χαρτογράφηση. Κάρι να έχουμε μεγαλύτερο μπουτέρα από ό,τι υποσχέθηκα. Σα παρακαλώ. Φίλε, είναι εργοστασιακό. Τι λες, ρε! Φίλε, 2,45. Δεν το έχω ξαναδεί, να ξέρω. Αυτό γίνεται πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Περίμενε. Η άδεια του αυτοκινήτου μου θα τη φέρω. Η άδεια του αυτοκινήτου μου λέει ότι είναι 135. 135 κιλοβάτ, 184 άλογα. Μόλις αποδείξαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι παιδιά το αμάξιο δεν είναι τόσο άλογα από το εργοστάσιο. Τελικά είναι 244-180. Τι κάνουμε τώρα. Τώρα θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και να πάρεις κάτι παραπάνω. Έχω πάρει πολλά παραπάνω μέχρι στιγμής. Δώσε μου ό,τι θες τώρα. Είμαι ήδη χαρούμενος. Άρα ο χρόνος που έκανα τα 160 ήταν για 244 άλογα. Έτσι εξηγείται. Η επόμενη στιγμή της αλήθειας, στα χιλιόμετρα. Λοιπόν, επειδή μπορεί να σβήσουν πολύ καλά τα χιλιόμετρα από το καντράν και από όλα αυτά, σε αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν αυτόματο σασμάν, μετράμε τα χιλιόμετρα στο σασμάν. Αυτή τη στιγμή τα χιλιόμετρα στο σασμάν είναι 71.000. Ήδη με τα χιλιόμετρα στο καντράν. Οπότε τα χιλιόμετρα είναι σωστά. Δύο στις δύο νίκες. Φέρτε και μια βασιλόπιτα να κόψουμε. Άρα πρέπει να γίνει rebadging και αλλιώς debadging. Το 220 δεν ισχύει, παιδιά, είναι 228. Οπότε θα φύγει. Και τέλος. Οπότε τώρα τι κάνουμε. Έχουμε τελειώσει το πρόγραμμα. Στην μισή οθόνη βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή προγραμματίζει είναι στο 75% και σε λίγο θα είναι έτοιμο. Την άλλη βλέπουμε το πρόγραμμα πώς το έχουμε φτιάξει. Οι εκπλήξεις σήμερα δεν σταματάνε. Θα δούμε μετά τον προγραμματισμό τι έχουμε κάνει. Τι αλλά... υπολογίζουμε στα λόγια. Καλύτερα να μην πω. Ωραία. Θέλω πραγματικό reaction. Λοιπόν, έχουν περαστεί οι προγράμματα σας μάν όλα. Έχουμε γράψει πρόγραμμα, έχουμε γράψει σας μάν. Ήρθε η ώρα να δούμε τι θα γράψει το δυναμόμετρο. Να δούμε. Για ανεβαίνουν τα νούμερα. Μέτρηση νούμερο 2. Και το νιώθω ότι έχει γίνει τέτοιο. Πάμε. Είναι 93 αυτή τη στιγμή. Τι λες, είναι 93. Εγώ ήρθα από μάξι 180 άλογα. Εγώ ήρθα για να πηγαίνει ένα τσικ καλύτερα. Θα πηγαίνει 2 τσικ καλύτερα. Θα πηγαίνει 2 τσικ. 295 είναι το αυτοκίνητο. Στις 5500, 240 άλογα το εργοστασιακό, 290 άλογα το προγραμματισμένο. Τι άλλο να κάνουμε. Παθιά να καταπιούμε. Για το αυτοκίνητο. Καινούργια μάξι. 184 με 27 κιλά ροπή θα ήτανε και φεύγει με 47 κιλά ροπή. Η μοιράζουμε, μπλόγκερα την ροπή. Πάρε ροπή, δώσε ροπή στον κόσμο. Θεωρητικά, αν θέλαμε να κλέψουμε και να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο, θα μέναμε σε αυτά που λέγει άδεια και θα λέγαμε από 180 πήγε 290. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι όμως, εμείς κοιτάμε να λέμε την αλήθεια σε όλους, έτσι. Ανακαλύψαμε την αλήθεια και από εκεί πήραμε άλλα 40. Τα 40 άλογα είναι το λιγότερο. Τα 10 κιλά ροπής όμως είναι. Η αλήθεια, το κομμάτι της ροπής δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα, αλλά θα το καταλάβεις τώρα. Ήρθε η ώρα της βόλτας.
Πρώτο γκάζι απλά για να βγω στον δρόμο. Το σπορ χωρίς καν να το πατήσω. Ένιωσα το αμάξι να κάνει πως θέλει να φύγει. Το είδατε το σήμα το αντισπιν πως άνοιξε. Έτσι είναι δηλαδή να οδηγάς αμάξι 290 άλογα. Κάθε πατημένη γκαζιά. Γιώργια στροφές. Δώσε. Τα πιάσα. 9.49. Πετάει τα μάξι. Εντάξει, Γιώργο. Άλλο αυτοκίνητο. Καλό, ε. Ναι. Μισό δευτερόλεπτο διαφορά περίπου στο 60-160, αλλά η αίσθηση που είχα καθ' όλη τη διάρκεια και όχι απλά στο πάτημα. Ναι, τράβωσε πολύ παραπάνω. Συνοψίζω πως ήρθαμε 180 άλογα και φεύγω με 292-300. Δεν μπορώ να. Πάνω κάτω 300. Ναι. Όλοι με ρωτάνε πώς ήταν το μπεμβέ και εγώ έλεγα 180 και τώρα θα λέω 300 από σήμερα και έχω και αποδείξεις. Επαναλαμβάνω, RaceRom, το Γιώργο θα το βρείτε σε όλα τα social media από κάτω. Θα γράψω και τη διεύθυνση και τα πάντα και κανονίσαμε ένα δωράκι για εσάς. Όποιος θα έρθει εδώ και θα ζητήσει το full πακέτο, το οποίο τι περιλαμβάνει, Γιώργο? Δυναμομέτρηση, πριν και μετά και πρώτο στάδιο. Ωραία, και πρώτο στάδιο. Θα σας κάνει ο Γιώργος, αν πείτε ότι ήθελα από μένα, δώρο τη μία δυναμομέτρηση, η οποία είναι αξίας 50 ευρώ. Έτσι. Οπότε, όσοι περιμένατε, όσοι το σκεφτόσασταν και δεν ήσασταν έτοιμοι, νομίζω τώρα ήρθε η ώρα. Έχετε τον κάθε λόγο, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, Γιώργο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στα επόμενα στάδια αυτού του project και στα επόμενα project που έρχονται. Εδώ είμαστε. Εσείς μένετε συντονισμένοι, τσεκάρετε περισσότερα βίντεο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.